Γεια σα. Καλώ ήρθατε σε, ένα, σε μια ακόμα εκπομπή, σε ένα ακόμα podcast. Ε, ελπίζω να είστε καλά σήμερα στην υγεία σα. Είναι το τέταρτο podcast και σήμερα αποφασίσαμε να είμαστε λιγάκι πιο χρηστικοί από ότι εριστικοί όπω κάποιε προηγούμενε φορέ. Θα γίνουμε και εριστικοί. Απλά επειδή πλησιάζουν συνεχώ. Έχουν μείνει 15, 16, 17 μέρε μέχρι τι 25 Ιουνίου, τι επόμενε εκλογέ τι δεύτερε εκλογέ που λέμε εμεί εδώ στην Ελλάδα. και υπάρχουν κάποιε εκκρεμότητε, κάποιε απορίε που και εγώ ακούω κατά καιρού από διάφορου φίλου, αλλά και διαβάζω και σε διάφορα social media ε, που έχουν κάποιε απορίε. Έτσι λοιπόν, τι έκανα. Πήρα, έκανα λοιπόν μια μικρή έρευνα, έκανα ένα μικρό ερωτηματολόγιο και έδωσα απαντήσει και αυτά θα έρθουμε να δούμε σήμερα. Ελπίζω να σα βοηθήσει η σημερινή εκπομπή αρκετά όλου σα. Για να λύσει αρκετέ απορίε. Αν δεν καταφέρω να σα λύσω κάποιε απορίε, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Βάλτε από κάτω την ερώτησή σα, κάτω από το βίντεο εννοώ, εκεί που το, που το βλέπετε, και θα σα απαντήσω ε, σύντομα. Και εγκαίρω, φυσικά, στην απορία σα. Αλλά νομίζω ότι σε γενικέ γραμμέ το έχω καλύψει το θέμα. Πάμε λοιπόν στι εκλογέ τη 25η Ιουνίου. Τι διαφορέ έχουν αυτέ οι εκλογέ με τι εκλογέ τη 21η Μαου, Καταρχά. Στις πρώτες εκλογές θυμίζουμε ότι ε, γίνανε με την απλή αναλογική που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ενώ οι δεύτερες θα πραγματοποιηθούν με το νέο νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία την ενισχυμένη αναλογική. Χωρίς να σας κουράσω με νούμερα και αριθμούς, θα σας πω λίγο ελάχιστα τις διαφορές αυτών των δύο ε, Διαδικασιών. Οι βουλευτές που θα προκύψουν με βάση τη λίστα των υποψηφίων που θα καταρτήσουν τα κόμματα βάσει των αποτελεσμάτων της 23ης Πρώτης Μαΐου. Λοιπόν, αυτοί θα είναι και αυτοί που θα εκλεγούν. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν της απλής αναλογικής από την ενισχυμένη. Η ενισχυμένη αναλογική, όπως τη γνωρίζαμε τουλάχιστον μέχρι το 2016 στην Ελλάδα, προέβλεπε ένα μπόνους 50 ευρώ για το πρώτο κόμμα. Ο νέο νόμο τώρα για τι εκλογέ που πέρασε η Νέα Δημοκρατία τον Ιανουάριο του 2020 έφερε αλλαγέ σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα τη ενισχυμένη αλλογική. Συγκεκριμένα, με το νέο νόμο που θα ισχύσει στι δεύτερε εκλογέ, εδώ τώρα δηλαδή τον 25 Ιουνίου, αν το πρώτο κόμμα λάβει ποσοστό έω 25%, τότε θα λάβει καταρχήν ένα μπόνους 20 εδρών. Οι υπόλοιπε 280 έδρε θα κατανεμηθούν αναλογικά. Για κάθε επιπλέον 0,5% το πρώτο κόμμα θα παίρνει μπόνους μία έδρα. Καταλάβαμε. Ωραία. Το μέγιστο μπόνους των εδρών στις δεύτερες εκλογές θα επιτευχθεί μόνο εάν λάβει το πρώτο κόμμα 40% των έγκυρων ψηφοδελτίων. Νομίζω ήμουν ξεκάθαρος, δεν πρέπει να σας μπέρδεψα. Δεν θέλω να σας βάλω ποσοστά και τέτοια, ούτε να κάνω προβλέψει, ούτε να σα μπερδέψω. Αυτό το κάνουν πάρα πολύ καλά τα τηλεοπτικά κανάλια. Μπορείτε να μπερδευτείτε από εκεί. Εγώ θα σα δίνω απλέ απαντήσει, έτσι για να είμαι χρηστικό όπω σα είπα σήμερα. Την ημέρα των εκλογών, οι ψηφοφόροι δεν θα βάλουν σταυρό στα ονόματα των υποψηφίων. Αφού τα νέα ψηφοδέλτια θα, η σειρά των ονομάτων, δηλαδή στα νέα ψηφοδέλτια, θα, είναι, θα επιλεγεί από την ηγεσία του κάθε κόμματο. Και συνήθω ε, η σειρά είναι με βάση τον αριθμό των ψήφων που πήραν στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Αυτό, ε, κάνω μια παρένθεση εδώ, αυτό ισχύει με βάση το Σύνταγμα, όταν οι εκλογέ γίνονται, μεταξύ οι μεταξύ κάλπε στείνονται, δηλαδή σε ε, 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 χρονικό διάστημα κάτω των 18 μηνών. Αν δηλαδή έχουμε διαδοχικέ εκλογέ, την πρώτη φορά βάζουμε Σταυρό και τι υπόλοιπε αν θα γίνουν σε λιγότερο χρονικό διάστημα απόσταση, δηλαδή 18 μήνες, τότε μπαίνει λίστα, η οποία λίστα είναι είτε με απόφαση της ηγεσία του κόμματο, είτε με τον αριθμό των ψήφων, είτε αλφαβητικά. Αποφασίζουν και ε, κάνουν μόνοι του. Ερώτηση. Οι βουλευτικέ εκλογέ τη 25η Ιουνίου είναι ο δεύτερο γύρο των εκλογών που διεξήθηκαν στην 21η Μαου. Η απάντηση είναι όχι. Οι βουλευτικέ εκλογέ τη 25η Ιουνίου είναι μια ξεχωριστή νέα εκλογική διαδικασία, παιδιά, ανεξάρτητη από εκείνη τη 21η Μαου. Έτσι λοιπόν, χαρακτηρισμοί όπω δεύτερο γύρος ή επαναληπτικέ εκλογέ δεν είναι ορθοί. Και α το ακούτε τακτικά από τα διάφορα ΜΜΕ. Άλλη ερώτηση. Το εκλογικό σύστημα παραμένει το ίδιο. Και εδώ η απάντηση είναι όχι. Οι βουλευτικέ εκλογέ 25η Ιουνίου, αυτέ που έρχονται δηλαδή σε λίγε μέρε, θα διεξαχθούν όπω προείπα με το σύστημα τη ενισχυμένη αναλογική. Εν αντιθέση με αυτέ που έγιναν στι 21η Μαου, που ήταν τη απλή αναλογική. Μια άλλη ερώτηση που προκύπτει και που την έχω ακούσει και από φίλου μου. Πώ ψηφίζω βουλευτέ, Ακούστε. Σε αυτέ τι εκλογέ, όπω προείπα και στον πρόλογο μου, θα γίνουν με λίστα οι εκλογέ. Όχι με σταυρό προτίμησης. Αυτό το κάναμε 21 Μαου. Τώρα έχουμε λίστα. Οι βουλευτέ λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία κλέγονται με βάση τη σειρά κατάταξή του στο ψηφοδέλτιο, κάθε εκλογική περιφέρειας δηλαδή, η οποία καθορίζεται από τα εκάστοτε επιτελεία. Ήθιστε, συνηθίζετε, να μπαίνουν με, την, με τη σειρά ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που πήραν την προηγούμενη φορά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα οι ηγεσίες του κόμματος μπορούν να κάνουν διάφορε διάφορες αλλαγές. Έτσι. Είναι να, το, να αποφασίσει ξέρω εγώ, ο αρχηγός του κόμματος και να αλλάξει τη σειρά σε, ένα, σε μια περιφέρεια των ψηφοδελτίων, των ονομάτων εννοώ. Γι' αυτό λοιπόν δεν βάζουμε σταυρό στα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Παίρνουμε το ψηφοδέλτιάκι μας, το διπλώνουμε, το βάζουμε στο φάκελο και το ρίχνουμε στην κάλπη. Έτσι. Εξάλλου στο παραβάν δεν θα υπάρχουν στυλό για να μπαρδέψουμε τον ψηφοφόρο. Βέβαια, όχι ότι αν θα βάλεις σταυρό θα ακυρωθεί, δεν θα ακυρωθεί, απλά δεν θα ληφθεί υπόψη. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Αν βάλεις σταυρό, αν αρχίζεις και μου μπαρμπαδάκια και γράφεις διάφορα μηνύματα στα ψηφοδόλια, τότε είναι άκυρο το ψηφοδέλεια, έτσι το καταλαβαίνετε. Οι 288 έδρες, παιδιά προσέξτε το αυτό, εδώ κάνουν όλοι ένα λάθος, αρχίζουν και καταμετράνε και μετράνε τις 300 έδρες που έχει η Βουλή, 300 έδρε βουλευτών. Δεν είναι 300 έδρε βουλευτών. Είναι 288, και από εκεί θα ξεκινήσει η κατανομή στα κόμματα με την ενισχυμένη αναλογική. Και ποιοι θα πάρουν έδρε, θα πάρουν αυτοί που ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 3%. Δηλαδή, από το 3% και μετά θα δικαιούνται κάποιε έδρε τα κόμματα που έπιασαν το 3%. Γι' αυτό γίνεται και όλο αυτό που. με την νίκη και την πλεύση ελευθερία, ξέρετε. Α, γιατί σα είπα 288 έδρε. Να σα πω γιατί είναι 288 έδρε. Γιατί οι 12 έδρε που περισσεύουν μέχρι τι 300 προκύπτουν από τη λίστα των κομμάτων με τον τίτλο Ψηφοδέλτιο Επικρατεία. Άρα λοιπόν οι 12. Και αυτοί αναλογικά είναι βουλευτέ από το ψηφοδέλτιο τη επικρατεία. Άρα λοιπόν του αφαιρούμε αυτού, δεν είναι βουλευτέ περιφερειών και τι υπόλοιπε 288 τι μοιράζουμε όπω προανέφερα. Ποια είναι η διαφορά, λέει, μεταξύ λίστα και σταυρού. Το είπαμε προηγουμένω, παιδιά, αν το πούμε άλλη μια φορά. Όταν οι εκλογέ γίνονται με λίστα, η σειρά των υποψηφίων Γίνεται με τη σειρά προτίμηση, την οποία καθορίζουν τα κόμματα. Διαφορετικά, αλφαβητικά. Και οι έδρε καταλαμβάνονται από του υποψήφιου σύμφωνα με τη σειρά που έχουν στη λίστα, την προαναφερόμενη. Και ανάλογα, και όχι ανάλογα με το πλήθο των σταυρών που μάζεψαν, αφού δεν θα υπάρχουν σταυροί, με τον ίδιο τρόπο προκύπτουν και οι επιλαχόντε. Σου λέω άλλο. Ρε, εσεί μου πέρασε κάτι ψηφοδέλτια από τι προηγούμενε εκλογέ. Τα παίρνω να κάνω και οικονομία, να τα πάω να ρίξω. Τα ψηφοδέλτια αυτά. Λοιπόν, τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν στι εκλογέ τη 23 τις, συγγνώμη, της 21ης ε, Μαου, πριν από ένα μήνα δηλαδή, δεν είναι άλλο σε ισχύ. Δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Οι βουλευτικέ εκλογέ του 25η Ιουνίου, μεθαυριανέ δηλαδή, θα γίνουν με νέα ψηφοδέλτια, γιατί εδώ υπάρχει, είπαμε, η λίστα και θα τυπωθούν με βάση των ισχύοντα νόμο. αυτά που προαναφέραμε δηλαδή. Τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν στην 21η Μαΐου και για οποιοδήποτε λόγο παρέμειναν στην κατοχή κάποιων ψηφοφόρων είναι άκυρα. Μην τα βάλετε στην τσάντα να πάνε τα, να πάνε τα ρίξετε μέσα για να κάνετε οικονομία. Δεν ισχύουν. Εντάξει, μπορεί να κάνετε και ζημιά. Επομένω, κρατήστε τα για σημειώσει, κρατήστε οτιδήποτε άλλο θέλετε, όχι για την κάλπη. Θα πάρετε νέα ψηφοδέλτια. Πού ψηφίζουμε. Εδώ, παιδιά, τα πράγματα δεν αλλάζουν πολύ από την 21η Μαου. Ελάχιστε διαφοροποιήσει. Ε, Όπω ψηφίσατε την προηγούμενη φορά, εκεί που ψηφίσατε την προηγούμενη φορά και θα ψηφίσετε και τώρα. Βέβαια, αν τυχόν υπαρχουν αλλαγέ, καλό είναι την προηγούμενη μέρα ή και την ίδια μέρα το πρωί από το κινητό σα, το τάμπλετ σα, τον υπολογιστή σα, τέλο πάντων, να μπείτε στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο μάθε που ψηφίζει. Το εκτρολογούμε μάθε που ψηφίζει, την πρώτη επιλογή, όνομα τεπώνυμο, όνομα πατρό, όνομα μητρό και ε, έτο γέννηση και σου λέει κανονικά τι και πώ. Οι κατάλογοι έχουν ανανεωθεί από τότε μέχρι σήμερα. Είναι κάποιο από, από την Καβάλα, αλλά μένει στην, στην Πιερία, στην Κατερίνα και θέλει να ψηφίσει. Μπορεί να ψηφίσει, μπορεί να ψηφίσει, παιδιά, εφόσον όμω η αίτησή του έχει υποβληθεί στον αρμόδιο φορέα δύο μήνε πριν, δηλαδή μέχρι τι 30 το αργότερο. Απριλίου. Ανά δύο μήνε ανανεώνονται οι κατάλογοι αυτοί οι εκλογικοί. Αν λοιπόν έχει περάσει αυτό, έχει παρέλθει αυτή η ημερομηνία η 30 Απριλίου και δεν έχει καταθέσει αίτηση, τότε σε κάθε περίπτωση πάντω μάθε που ψηφίζει και θα βρείτε τη λύση. Εντάξει. Τώρα πάμε στου Έλληνε του εξωτερικού. Γιατί και αυτοί ψηφίζουν. Δεν πρόλαβαν την προθεσμία να ψηφίσουν στι προηγούμενε εκλογέ. Τι θα κάνουν τώρα. Τι ισχύει μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονή του εφόσον η αίτηση τη εγγραφή του στου εκλογικού καταλόγου έχει υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου. Από κάτω, εδώ από, από, θα, θα, δείτε και τη διεύθυνση. Έτσι. Είναι το apodimi.gov.gr Αν λοιπόν μέχρι την Τετάρτη στις 17 Μαΐου έχετε καταθέσει εκεί πέρα την αίτησή σας μπορείτε να ψηφίσετε. Διευκρινίζεται πως για την έγκριση τη uh, σχετική αίτηση εφαρμόζονται τα κριτήρια όπω ορίζονται από τον ισχύοντα νόμο. Εντάξει, να το πούμε και αυτό. Οι Έλληνε εξωτερικό μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονή του αν έχουν καταθέσει αίτηση μέχρι τι 17 Μαου στο gov.gr. Απόδημη.gov.gr. Εντάξει. Στι προηγούμενε εκλογέ, σου λέει ο άλλο, ψήφισα στο εξωτερικό. Εντάξει. Αλλά στι 25 Ιουνίου θα βρίσκομαι στην Ελλάδα, ρε παιδί, θα κάνω διακοπέ στην Ελλάδα. Θα μπορέσω να ψηφίσω θα μπορέσεις να ψηφίσεις εάν καταφέρεις να κάνεις αίτηση μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή που ήταν η Παρασκευή 26 Μαΐου. Εάν έχεις, λοιπόν, έχεις κάνει αίτηση για να στολεί τις εγγραφείς στους ειδικού καταλόγους του εξωτερικού μέχρι την Παρασκευή, είχες κάνει μέχρι την Παρασκευή 26 Μαΐου, ναι μπορείς να ψηφίσεις εδώ στον τόπο διαμονή σου ή όπου θα είσαι. Εάν όμω δεν την έχει κάνει την αίτηση, όχι, λυπάμαι πολύ, τον χάσαμε τον ψηφό σου, αγαπητέ μου, τι να σου πω. Σε κάθε περίπτωση πάντως σας προτρέπω όλους εσάς να μπαίνετε στην πλατφόρμα του Υπουργείου των Ιστορικών mathepupsifizo.gr Κάτι τελευταίο που θέλω να πω. Ε, θέλω να σας πω πού ψηφίζουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Αυτή τη φορά, σε σχέση σε διαφοροποίηση με την προηγούμενη, αυτή τη φορά υπάρχουν 102 εκλογικά τμήματα σε διάφορες χώρες, ενώ το προηγούμενο ήταν 99 εκλογικά τμήματα. Εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς είναι 25.610 Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε 35 χώρες. Αναφέρω αναλυτικά και ενδεικτικά τις χώρες. Ε, θα σας έχω link κάτω από το βίντεο να μπείτε να δείτε και πού είναι τα εκλογικά τμήματα σε κάθε χώρα ώστε να μπορείτε να ψηφίσετε εσείς οι Έλληνες στο εξωτερικό. Οι χώρε λοιπόν στις οποίες, τη διαβάζω από μέσα τώρα, οι χώρες στις οποίες μπορείτε να ψηφίσετε, 35 αυτές χώρες, και τα 102 εκλογικά τμήματα σας είπα αναλυτικά θα έχω link από κάτω είναι Αίγυπτος, Αυστρία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισπανία Ιταλία, Καναδά, Κατάρ, ε, Κορέα, Κύπρο, Λιθουανία, Λοξεμβούργο, Μάλτα, Νότια Αφρική, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Σουηδία, Τσεχία, Τουρκία και Φιλανδία. Για όλα αυτά επίση μπορείτε να θα σας έχω και link, να τα διαβάσετε και αναλυτικά όσοι είστε οπτικοί και δεν είστε ακουστικοί. Στο kpanews.gr θα σας έχω από κάτω και τι ε, Ελπίζω να βοήθησα. Αν υπάρχει κάποια πορεία την οποία δεν την απαντήσαμε ή δεν την βρήκατε την απάντηση εδώ πέρα, κανένα πρόβλημα. Στείλτε μα ε, ε, εδώ την απορία σας κάτω από το βίντεο και θα σας απαντήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και όσο γρηγορότερα μπορούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθω με νέο βίντεο εκτός κειμένου όπου θα λέμε και άλλα πιο ενδιαφέροντα και πιο εριστικά πράγματα. Μέχρι την άλλη φορά που θα τα ξέρουμε θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας και κυρίως να προσέχετε τον διπλανό σας. Επίσης, εάν θέλετε να κάνετε τους εχθρούς σας να ανησυχούν τότε να χαμογελάτε. Ξέρουν αυτοί. Μάλλον δεν ξέρουν και αυτό είναι το χειρότερο.